Η ταινία ψηλά στον ουρανό είναι πιο παράλογη από όσο θυμάσαι και θα σου αποδείξω μέσα σε 23 λεπτά. Αγόρι μου καλό, ακούσε ένα κορίτσι να κάνει έτσι και λες, ας μπω μέσα, καλή ιδέα. Ορατότητα, περιόριστη, να καταχωρηθεί στο ημερολόγιο του σκάφου. Συγγνώμη, η Έλλη πώς αναπνέει ενώ δεν έχει ρουθούνια. Μα από το στόμα, ντά. Τι θες εσύ εδώ, αφού ο κόσμος με αγαπάει, είπα να κάνω και εγώ μερικά σχολιάκια. Υπομονή, ένα βίντεο, Έλλη θα περάσει. Θα το πάρω μαζί μου για την επιστήμη. Είναι ένα κουτάβι! Είναι ξεκάθαρα για δέσιμο η Έλλη και του άλλου του χλεχλέ του αρέσει κιόλας. Πιστεύεις πως είσαι αντάξιος? Για πες μου! Εντάξει είσαι! Καλώς ήρθες στο σκάφος! Spoiler alert, αυτοί οι δύο παντρεύτηκαν. Εδώ πήρε εσένα η Μαριλένα, πλάκα μας κάνεις. Σωστό κι αυτό. Μόνο που εγώ δεν είμαι τρελός. Cringe. Cringe. Γιατί εσύ μπορείς να αντισταθείς. Δείτε. Είσαι τρελός. Δεν είμαι τρελός. Τα βλέπετε? Είδα προς τα που πήγε το μπαλάνι. Έλα, πάμε να το πάρουμε. Ναι, προς τα πάνω. Προς τα πού αλλού θα μπορούσε να πάει δηλαδή? Εμπρός, πήγε. Τώρα δεν είπες πάμε να το πάρουμε? Και το άλλο το χαζό πηγαίνει. Γεια σου μικρέ. Πώς ανέβηκε εκεί πάνω? Και για όσους δεν το θυμούνται, το σπίτι είναι αυτό. Και θα μείνω δίπλα στους καταράκτες. Ποιος να ξέρει τι ζει εκεί πάνω? Κι άλλο spoiler, τίποτα δεν ζει εκεί πάνω. Μόνο κάτι πέτρες έχει. Φιλά αυτές τις σελίδες για όλες τις περιπέτειες που θα έχω. Αγκαλά, άδειες θα μείνουν. Μπορείς να με πας εκεί με ένα ζέπελιν. Αρκίσου ότι θα με πας. Αρκίσου το. Την τελευταία φορά που σε άκουσε, έσπασε το χέρι του. Εν τω μεταξύ, φανταστείτε απλώς τον πατέρα του Καρλ την ώρα που σηκώνεται για τουαλέτα τη νύχτα. Η περιπέτεια είναι εκεί έξω! Μαζέψε τα μεξιάνικα, βρε! Κοιμάμαστε! Επίσης, πού πατάει και με τέτοια σιγουριά, έτσι απλά πηδάκια. Να πω κι εγώ κάτι. Υπάρχει link στην περιγραφή για το πιο τέλειο merch. Α, ναι. Μπείτε στο Creator Shop για να πάρετε merch Neverlander. Α, εγώ δεν εννοούσα το δικό σου. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί χειροκροτεί μίζερα το σόι της Έλλης. Λες και θα το έπαιρνε κανένας άλλος στο σπαστικό τους. Την πήγε έτσι από την εκκλησία. Αυτός να με θυμηθείτε θα βγάλει προβλήματα στη μέση, σίγουρα. Το να αλλάξετε ρούχα δεν παίζει, ε. Ξαφνικά η Disney αποφάσισε να γίνει ρεαλιστική. Γιατί, τι φάση. Άντε και έκλεισε στα εισιτήρια. Θα πάτε στις πέτρες να κάνετε τι. Ούτε σπίτι να μείνετε δεν θα έχετε. Στην κηδεία με μπαλόνια, βρε. Πάλι καλά που δεν πουλούσε πιτόγυρα να γυρνάει τους καλεσμένους. Τα έλεγε ο Γιώργος του Σουντίου, αλλά ποιος τον ακούει. Πραγματικά όμως δεν με ακούει κανένας σε μένα. Δηλαδή κοίτα κάτι. Κάντε εγγραφή παιδιά. Να δεις, ούτε ένας δεν θα κάνει. Όχι ένας, ούτε μισός. Αυτός ο παππούς δεν μπορεί να κατέβει τις σκάλες. Κρατήστε το γιατί στη συνέχεια θα δουν πολλά τα μάτια μας. Ρε φίλε, λίγες κλειδαριές έχεις. Αισθάνεσαι ασφαλής. Βάλε λίγες ακόμα. Αφήνει τα εργαλεία του εκτός σπιτιού και τις κλειδαριές δεν τις ήθελε. Νομίζω ότι εξηγήθηκα με το αφεντικό σου πάνω στο θέμα. Το ρίξες χαμομήλι στο ρεζερβουάρ της βενζίνης. Ναι και πλάκα. Πλάκα. Καλά, ναι, αλλά είναι και παράνομο. Εσύ λιμοκοντώνε, εσύ, τραβαπλή σου λιγδιάρι. Α, τα κάρα. Ναι, έπρεπε απλά να υπάρχει στο βίντεο. Πραγματικά, δεν κρατήθηκα να μην τη βάλω. Καλησπέρα, με λένε Ράσελ και είμαι ατρόμητος εξερευνητής. Ατρόμητος εξερευνητής, εσύ. Μήπως χρειάζεσαι βοήθεια? Ευχαριστώ, αλλά δεν χρειάζομαι βοήθεια. Επιθετικό το μάρκετινγκ, ε. Επίσης, αφού σου είπε ότι δεν θέλει βοήθεια, γιατί δεν πας να βρεις έναν άλλο γέρο? Τράβας ένα καφενείο να πετύχεις φωλιά από γέρους. Είναι πολύ έξυπνο, πολύ. Πρέπει να χτυπήσεις παλαμάκια τρεις φορές για να το προσελκύσεις. Τόσο έξυπνο. Δεν το περίμενα από την Μπεκάτσα. Μπεκάτσα! Ουφ, Μπεκάτσα. Καλό, ε. Ρε εσείς, πώς καταφέρει να περάσει όλα αυτά τα μπαλόνια από την καμινάδα?
Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα λογικό τρόπο. Συν ότι γιατί δεν πετούσαν ήδη τα μπαλόνια. Δεν παίζει να μπορούν να σηκώσουν ένα ολόκληρο σπίτι στον αέρα και να δυσκολεύονται με ένα ύφασμα, ακόμα και αν ήταν καρφωμένο στο έδαφος. Και λέει δεν σηκώνεται το σπίτι. Πλάκα τα έχει, έτσι. Που προφανώς αυτό θα έπρεπε να γίνει. Η φυσική απλώς πήγε περίπατο σε αυτή τη σκηνή, ξεκάθαρα. Πήγαινε κατευθείαν πάνω στα σπίτια, αλλά εντελώς ξαφνικά το σπίτι αποφάσισε από μόνο του να συνεχίσει ευθεία. Το ότι θέλει να βρει ένα τυχαίο, συγκεκριμένο μέρος στη Βενεζουέλα, απλώς με μία πηξίδα, δεν ξεπερνάει. Εμένα με σοκάρει που ο Κάρλ ανέβηκε στη σκεπή για να περάσει το σκηνή από τον κόκορα. Τι άλλο θα δούμε. Ο πραγματικός ήρωας αυτής της ταινίας είναι η σχάρα που δεν ξεκόλλησε παρά το βάρος που σηκώνει. Ό,τι να είναι! Ο Ράσελ έμεινε όλη τη νύχτα έξω, ψάχνοντας την Μπεκάτσα. Συν ότι είδαμε το σπίτι από όλες τις γωνίες και ο Ράσελ δεν φαινόταν πουθενά, έτσι. Αυτό το κτίριο είναι τόσο κοντά που θα μπορούσε να το πιάσω. Σιγά εσύ βρε ελαστίνα που θα μπορούσε να το πιάσεις. Τόσα χρόνια. Πρώτον, γιατί τα κόβεις με κλειδιά και δεύτερον, γιατί τα κόβεις. Θέλει να συγκρουστείς με τα κτίρια ή κάτι τέτοιο. Προσπερνάμε τη σκηνή της καταιγίδας. Είναι ό,τι να είναι πραγματικά. Εσείς ό,τι να είναι. Μάλιστα. Τι θα έλεγες φίλε μου να μας βρεις ένα ενδιαφέρον fun fact για την ταινία, ώστε να έχουμε κι εμείς λίγο πιο ήσυχο το κεφάλι μας κατά τη διάρκεια του βίντεο. Ωραία, ναι, μέσα. Θα βρω κάτι που σίγουρα δεν θα το ξέρει κανένα σας. Τέλεια, μας το λες στο τέλος. Ας ελπίσουμε να τον απασχολήσει. Δεν έχω ιδέα που είμαστε. Πραγματικά τι περίμενε. Να ξέρει. Με αυτό το μαραφέτη ποτέ δεν θα χαθούμε. Μην ανησυχείτε, ούτε τώρα θα χαθείτε. Είστε πρωταγωνιστές σε ταινία Disney. Θα σε κατεβάσω σε μια στάση λεωφορείου. Πού θα βρεις στάση λεωφορείου, αφού δεν ξέρεις καν που βρίσκεστε. Επίσης, πού θα παρκάρεις το σπίτι σου και το πιο σημαντικό, πώς θα ξανασηκώσεις το σπίτι. Αλλά δεν θα έχουν λεωφορεία στους παραδεισένιους καταράκτες. 10 μπαλόνια κρατούσαν το σπίτι από το να μην πέφτει. Σοβαρά! Θέλω να σου δώσω ψηλά για το λεωφορείο. Μα έχω κάρτα περιορίσεων διαδρομών. Μήπως είστε σε άλλη χώρα, λέω εγώ τώρα. Συν ότι μόλις μας είπες ότι δεν έχει λεωφορεία στους παραδεισένιους καταράκτες. Δεν έπαθαν ούτε γρατζουνιά μετά από αυτό. Εδώ τώρα να πω κάτι. Ναι, είναι καλή ευκαιρία να πεις να κάνουν like στο βίντεο. Εγώ είπαμε και να τους πω, δεν πρόκειται να κάνει κανείς. Καλά, για να δούμε. Κάντε like στο βίντεο. Ναι, ο Λουκουμάς κουβαλάει ολόκληρο σπίτι. Βρε μας δουλεύετε. Τα σύννεφα ήταν πληρωμένοι ηθοποιοί που έφυγαν την κατάλληλη στιγμή. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και φανταστείτε, λέει, σίγουρα το πράγμα. Για αυτή την πούρτα ήρθαμε. Για αυτό το πράγμα κάναμε έτσι. Έφτασε στη βεράντα! Βρε, Ηρακλή, τι έπαθες. Εσύ δεν κρατούσες κοντζάμ σπίτι με τα χέρια σου. Θα μπορούσαμε να το περπατήσουμε μέχρι εκεί, σαν ένα μεγάλο μπαλόνι. Πώς? Μπορεί ένας φυσικός, παρακαλώ, να μας πει αν στέκει έστω και λίγο αυτό. Πλάνα που κρύβουν περίτεχνα την Κέβιν για να την παρουσιάσουν αργότερα και καλά ως τέρας. Ναι, ρε, σε αυτά τα πλάνα έχουν ενδιαφέρον μόνο αν βλέπεις πρώτη φορά την ταινία. Αλλιώς είναι κάπως παράξενα. Αν δεν βιαστείς θα σε φάνει τίγρη ζωντανό. Δεν υπάρχουν τίγρες στη Νότια Αμερική. Ζωολογία. Τζάγκουαρ όμως, φίδια, σκορπιοί. Τι λέτε. Εμπράς, φύγε από τον δρόμο. Ξοτ. Πώς αυτά τα μικρά φτεράκια κούβαλανε αυτό το γομάρι. Λες για το Ράσελ. Κι εγώ απορία το έχω. Πώς τον σηκώνει έτσι. Για το πουλί έλεγα. Αχα. Συγγνώμη. Φύγε, δρόμο, ξακοπή σου! Αυτό είναι δικό μου! Υπερβολικά ελαστικός λαιμός. Πόσες σοκολάτες παίζει να έχει μαζί του και τις πετάει τόσο άνετα. Εκείνος μοιάζει με σκύλο. Α, είναι σκύλος. Πώς? Παρόλο που τους μιλούσε τόση ώρα, ξαφνικά αποφάσισε να το παίξει κανονικό σκύλος. Με λένε Ντάκ, μόλις σε γνώρισα και σ' αγαπάω. Και πολύ κράτησε ησυχία, από εδώ και πέρα δεν θα βάζει γλώσσα μέσα. Και έφτιαξε αυτό το κολάρο για να μπορώ να μιλάω. Σκιούρος!
πώς τον είδε αφού κοιτούσε από την άλλη. Και επίσης, τι κάνει ένα σκιούρο στα βράχια. Τι κάνουν αυτά, αγόρι μου! Θα σε πηγώ, δε ακούω ερδοκοντίγκο. Πουλάρω μου το καταπληκτικό. Τα σιουάχαρα! Παιδιά, δεν μπορώ. Πείτε μου ένα λόγο για να υπάρχει βλάχη κυβροφορά. Εγώ πάντως θα βάζα όλα τα σκυλιά να μιλάνε έτσι. Θα είχε πολύ γέλιο. Ναι, έχει μια βάση αυτό. Καλή ιδέα. Πού είναι! Εκεί είναι. Ελάτε. Ωχ, βρήκανε το σήμα του Τζαγκ. Τελειώσαμε. Πάντως ευχαριστώ που μας κρατάς στεγνούς, Έλλη. Έλλη, αποκαλεί το σπίτι. Γιατί πριν είχε πει... Μην ανησυχείς, Έλλη. Θα πάμε το σπίτι μας εκεί. Λοιπόν, τι ίσχυε από τα δύο. Νομίζω ότι έχει αρχίσει να σαλτάρει λίγο ο παππούς. Όλη η δική σου. Ποιος φυράει κάθε φορά που στα καρτούν πέφτει κάτι? Μπορώ να σου πω ένα μυστικό? Όχι. Εντάξει, άκου το λοιπόν. Τέρας ψυχραιμίας ο Κάρλ, του τα αναγνωρίζω. Πράγματι ρε εσύ, και αυτά τα αξεσπροσματάκια που έχει είναι τίποτα για αυτά που τραβάει με το λουκουμά που έχει μπλέξει. Οι φίλες μου είπε ότι τον ενοχλώ πολύ. Φίλες, καλά φωνάζει τη μαμά σου με το μικρό της όνομα. Οι φίλες δεν είναι μαμά μου. Οχ. Τη σκηνάρα ρε εσείς, πόσο διαφορετικοί αυτοί οι δύο κόσμοι. Ναι ρε εσύ, ο Ράσελ το λέει σαν φυσιολογικό. Και ο Κάρλ σοκάρεται. Θυμάμαι κάποτε ήταν παράξενο να λες ότι έχουν χωρίσει οι γονείς σου, αλλά τώρα συμβαίνει τόσο συχνά που μας φαίνεται παράξενο να μην έχουν χωρίσει οι γονείς κάποιου. Ψυχοπλακώθηκα. Και εγώ ψυχοπλακώθηκα. Ελπίζω η επόμενη γενιά να το αλλάξει αυτό. Συνεχίζουμε. Πώς το καλό έχω μπλέξει έτσι, Έλλη. Αυτά να είναι τα προβλήματά σου, βρε εσύ. Άκου λέει. Σ' άρεσε καλύτερα όταν έσπαγες τον κουμπάρα κάθε τρεις και λίγο. Καλημέρα, γλυκιά μου. Είναι για θέσιμο. Κατέβα από τη στέγη μου! Ναι, κατέβα από τη στέγη του! Κατέγαβ! Είπε κατέγαβ. Ό,τι καλύτερο. Τα μωρά της! Ο Κέβιν είναι κορίτσι? Και ρωτάω τώρα εγώ. Πού ξέρετε ότι δεν είναι ο πατέρας? Α, νωρίς το θυμήθηκαν. Άιντε, χάιντε! Περίμενε, είσαι ο Τσάρλς Μάντζ? Ναι, δηλαδή, ναι. Είναι δυνατόν? Πώς ζει ακόμα, πέρα από την ηλικία? Πώς βρίσκει τροφή, φάρμακα, χαρτί υγείας? Και πάει λέγοντας. Και πού βρίσκει τροφή για τόσα σκυλιά, αυτό που το πάτε? Η γυναίκα μου και εγώ ήμασταν μεγάλοι θαυμαστές σου. Λοιπόν, έχει πολύ καλό γούστο. Πρώτον, είσαι ψωνάρα και δεύτερον, είπε ήμασταν. Πώς σου φάνηκε αυτό? Δεν μου αρέσει ο κόνος της ντροπής. Ντάγκο, λένε στο μυαλό. Αν τον έλεγαν ο κόνος της μαγιάς, θα σου άρεσε, έτσι δεν είναι? Ελπίζω να πεινάτε, γιατί ο Έψιλον είναι ο καλύτερος σκύλος σεφ που είχα ποτέ. Πώς αλλάζει σκυλιά, αφού όλα αρσενικά είναι? Τουλάχιστον εγώ δεν άκουσα κάποια γυναικεία φωνή όταν μιλούσαν όλα μαζί. Αυτό σε πείραξε. Εδώ μιλάμε για ένα σκύλο που μαγειρεύει. Ναι, το ξέρω ότι όλοι μπορούν να μαγειρέψουν, αλλά αυτό δεν έχει κάνει χέρια. Ναι, σωστά κι αυτό. Συνήθως έρχονται κλέφτες που θέλουν να πάρουν αυτό που μου ανήκει. Υπάρχει κόσμος που ξέρει ότι ζεις. Και τι ακριβώς θέλει να σου κλέψει? Αλλά το τσπάω αυτό το πλάσμα, το όνομά μου θα αποκατασταθεί. Τι να σου αποκατασταθεί, βρε κακομύρη? Λες και σου μένουν πολλά χρόνια ζωής. Αύριο μεθαύριο θα είσαι τα τελευταία σου. Προσπάθησα να το εξαναγκάσουν να βγει από το λαβυρινθώδες μέρος που ζει. Αν πεις, δεν ξαναβγαίνεις. Έχασα πολλούς σκύλους. Δεν έχουν εντοπισμό στο κολάρι τους. Και σίγουρα θα υπάρχει ένας τρόπος για να μπεις και να βγεις με ασφάλεια. Με ένα νήμα, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, έτσι. Και έρχονται αυτοί οι ληστές και νομίζουν ότι το πουλί είναι δικό τους. Πας καλά, φίλε μου. Πάλι κέρδος θα είναι για σένα, γιατί θα αποδειχθεί ότι έλεγες αλήθεια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Hey, μοιάζει με την Κέβιν! Την Κέβιν? Ναι, το ζωάκι μου, ένα γιγάντιο πουλί. Την εκπαίδευσα να μας ακολουθεί. Ερώτηση κρίσεως. Από το 1 έως το 10, πόσο χαζός πιστεύετε ότι είναι ο Ράσελ? Από το 1 μέχρι το 10, τουλάχιστον 536.978. Και λίγα λες. Ένας τοπογράφος που έκανε ένα χάρτη. Ένας βοτανολόγος που κατέγραφε φυτά. Κάτσε, τους έχεις σκοτώσει όλους αυτούς. Οκ. Ένας γέρος που πήγε το σπίτι του στους παραδεισένιους καταράκτες. Τι, υπάρχει κι άλλος τρελόγερος? Σοκ! Θα φύγετε από τώρα? Δεν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τη φιλοξενία σου. Μην αράσε. Μα δεν φάγαμε επιθόρυπη ακόμη. Γιώργο του Σουντίου, πολύ λίγα είπες τελικά. Πολύ λίγα. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε ακόμα.
Κέβιν. Πραγματικά θα αρχίσω να πιστεύω πως το κάνει επίτηδες. Και είναι ο πραγματικός κακός της ταινίας. Τι λες τώρα. Και λέει ήταν τσιράκι του Charles Mans και ήθελε να το φέρει το πουλί. Γι' αυτό έλεγε και καλά συνέχεια να το κρατήσουμε και να το κρατήσουμε, να το προστατεύσουμε. Όλα βγάζουν νόημα. Πόσα σκυλιά έχει τέλος πάντων. Το μισό πληθυσμό των σκύλων αυτός τον έχει πάρει. Κάντε πίσω! Και στο τσάκ όπως πάντα και δεν πέθανε κανείς. Και εδώ όλος τυχαίως στο τσάκ τη γλίτωσε και ο Ντάγκ. Εδώ τα βλέπετε από μόνοι σας, δεν χρειάζεται να σχολιάσω κάτι. Παιδιά, βρήκα το τέλειο fun fact. Τέλειο. Συνέχισε, θα το πούμε στο τέλος. Πάλι δεν πέθανε κανένας, πολύ απλά επειδή έτυχε να περνάει το ποτάμι ακριβώς από το σημείο που έπεσαν οι σκύλοι. Τους χάσατε. Όχι, ο Ντάγκ φταίει. Ναι, είναι μαζί τους. Ο μόνος σκύλος που θα ξεχώριζε και θα πήγαινε με τους πρωταγωνιστές είναι και ο πιο μοναδικός εμφανισιακά. Τώρα το συνειδητοποίησα, προφανώς έτυχε και αυτό. Ένα λεπτό. Ο Ντάγκ! Γιατί το ραντάρ δείχνει μόνο το κολάρ του Ντάγκ, αφού όλοι οι σκύλοι έχουν κολάρο. Ξέρω ένα ανέκδοτο. Ένα σκιούρος πηγαίνει κοντά σε ένα δέντρο και λέει: ξέχασα να αποθηκεύσω βελανίδια για το χειμώνα και τώρα πέθανα. Χα! Είναι αστείο γιατί ο σκιούρος πεθαίνει. Χα! Τόσο χάλια ανέκδοτα δεν λέει ούτε ο Γιώργος του Στοντίου. Τι πες? Τίποτα, να κοιμήσω. Πρόσεχε, Ράσελ! Για ποιο λόγο κουβαλάνε και το σπίτι μαζί? Θα μπορούσαν απλά να το δέσουν κάπου και να πάρουν την Κέβιν μαζί τους. Μπράβο, Κέβιν! Πήγε να βρες τον μωρό σου! Προφανώς δεν θα έφταναν 30 δευτερόλεπτα αργότερα. Δεν θα είχε suspense, καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω τι μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση. Ότι ο Charles Mantz πίστευε ότι ο Carl θα άφηνε το πουλί για να σώσει το σπίτι του, ή ότι ο Carl όντως άφησε το πουλί για να σώσει το σπίτι του. Προσέξτε! Θέλουμε να είναι σε καλή κατάσταση για την επιστροφή μου. Εν τω μεταξύ δεν παίζει να το θυμάται κανένας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και γυρίζει ο Charles Mantz και λέει: το παιδί έχει δίκιο. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε. Αφήστε το πουλί να φύγει. Πρόδωσε την Κέβιν. Ο Carl, εσύ δεν ήσουν αυτός που έδωσε όλες τις πληροφορίες στον κακό. Τους άφησες να την πάρουν. Ναι, λες και ένας παππούς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει 150 σκυλιά και ένα τρελόγερο με όπλο. Τώρα είτε με βοηθήσεις είτε όχι, εγώ θα πάω στους παραδεισένους καταράκτες. Γιατί σε βοηθούσε τόση ώρα. Επίσης, αυτός είναι ο ίδιος παππούς που δεν μπορούσε να κατέβει τις σκάλες στην αρχή της ταινίας. Να τα λέμε κι αυτά. Παύση, τώρα είδα ότι δεν έχει τρύπα στα αυτιά. Λογικό να μην ακούει και να χρειάζεται ακουστικό, ε. Ωραία, έφτασε στους παραδεισένους καταράκτες. Ποιο είναι το σχέδιό σου τώρα? Να πεθάνεις ένα μήνα από την πείνα? Ένας μήνας είναι και πολύ, δεν ξέρω, μπορεί και λιγότερο. Συγγνώμη που χαλάω τη σκηνή, αλλά ποιος τραβούσε αυτές τις φωτογραφίες? Δεν παίζει να έστειναν την κάμερα και να έτρεχαν να μπουν στο αυτοκίνητο για να βγάλουν μια άτυπα αυθόρμητη φωτογραφία, έτσι. Ευχαριστώ για την περιπέτεια. Τώρα πήγαινε να ζήσει μια καινούργια με αγάπη, Έλλη. Γιατί το διαβάζει δυνατά, Ράσελ? Τόσα μπαλόνια κρατάνε και οι πλανόδιοι που τα πουλάνε. Δεν παίζει να σήκωσαν το λουκουμά. Ναι, και εδώ είναι ο ίδιος παππούς που δεν μπορούσε να κατέβει τις σκάλες. Οι πολυθρόνες γιατί τέτοια μεταχείριση? Τι φας? Για αυτές τις ζεφάλαια εδώ έτσι τακτοποιημένες. Μη μου πείτε ότι επειδή καθόντουσαν και έτσι είναι ρομαντικό και το έχει στο μυαλό του έτσι. Και στο κρεβάτι μαζί κοιμόντουσαν και στο τραπέζι μαζί τρώγανε. Δεν καταλαβαίνω. Ντάγκ! Κρυβόμουν κάτω από τη βεράντα γιατί σ' αγαπάω. Τον είδε κανείς κάτω από τη βεράντα στο προηγούμενο πλανό? Εγώ όχι πάντως. Μωρέ, μπράβο, εμπιστοσύνη που έχει ο Ράσελ ότι αυτό δεν πρόκειται να σβήσει. Είτε παίρνει ρεύμα, είτε παίρνει βενζίνη. Τον ένα σκύλο φυσάει. Οι άλλοι γιατί δεν το χυμάνε. Και δεν με πίστευαν. Για να δούμε τώρα τι θα πούνε. Αρχικά, γιατί δεν το βγάζεις μια φωτογραφία? Νομίζω θα ήταν αρκετά πιστικό. Ειδικά σε μια εποχή που δεν υπάρχει το Photoshop. Πάντως αν είσαι εδώ, ο Φρέντριξεν δεν μπορεί να είναι μακριά. Θυμόταν το επίθετό του και όχι το Κάρλ.
Που την πείθει το είναι σχεδόν γλωσσοδέτη. Ρητορεύει ο ρήτο, ρητορεύοντα ρητορικά το ρητορευμένο ρο. Πού στο καλό είσαι, Φρέντζεξε. Είναι πολύ απλό. Δες που είναι ο Ντάγκ και θα μάθει. Ντάγκ Ζή. Ναι, το έχω ξανακάνει αυτό το λογοπαίγνιο, αλλά οι καινούργοι μπορεί να μην το ξέρουν. Εννοείται ότι θα πετύχαινε με την πρώτη. Και θα τον προλάβαινε και ωριακά. Disney είναι, τι να περιμένει. Ο στόχο σε θεάθη. Μα καλά, ούτε ένα βελάκι δεν πέτυχε το Ράσελ. Τυχεράκια. Άλλους τυχεράκιας από εδώ. Ό,τι καλύτερο αυτή η σκηνή, πάντα γελάω. Οι τελευταίες σου λέξεις φρέντζιξαν. Γρήγορα, πες τες να πεις. Ναι, όλοι ξέρουμε πως οι κακοί ενδιαφέρονται να μάθουν την τελευταία λέξη κάποιου. Έτσι κι αλλιώς πριν προσπαθούσε να το σκοτώσει. Τώρα γιατί ζήτησε την τελευταία του λέξη. Συν ένα, όποιος πιστεύει ότι κανονικά θα τον σκότωνε. Εγώ το βάζω το συν ένα, να ξέρεις. Θα σας σοκάρω τώρα, αλλά είναι ο ίδιος γέρος που δεν μπορούσε να κατέβει τις σκάλες. Ακού σκυλέ, κάτσε! Γιατί να κάτσει ο Αλφα. Ένα λόγο πείτε μου. Πάλι τίποτα δεν πετυχαίνει το Ράσελ. Ράσελ, βγες από εκεί! Αν ήθελε να σκοτώσει το πουλί, γιατί εκεί φαίνεται να σημαδεύει, θα μπορούσε να ρίξει τον Καρλ. Έτσι θα έπεφτε και το σπίτι και τέλος κακό, όλα κακά. Σοκολάτα! Μα τι βολικά που έκατσαν όλα, ε! Ξεκόλλησε το λάστιχο την κατάλληλη στιγμή, μπλέχτηκε το πόδι του κακού, σκοτώθηκε και πάει λέγοντας. Και εμείς για κάτι τέτοια αγαπάμε την Disney, έτσι δεν είναι? Λυπάμαι για το σπίτι σου, κύριε Φρέντριξεν. Ήταν απλά ένα σπίτι. Άργησε λιγάκι, αλλά το κατάλαβε. Έτοιμοι! Έτοιμοι! Έτσι ήταν τα παλιά τα χρόνια. Μαζί με το ποδήλατο, μάθαινες να οδηγείς και ζέπελιν. Για εξαιρετική ορειβατική ικανότητα, συγχαρητήρια, έτσι. Κάτσε, τι? Άρα αυτό το έχει κερδίσει ήδη ο Ράσελ. Δεν παίζει με τίποτα. Για αμυντικές τέχνες άγριων ζώων. Χαχα, κι αυτό! Ράσελ, είναι... υπάρχει κάποιος που... Όπα, τώρα το είδα αυτό. Ο Ράσελ δεν έχει ούτε ρουθούνια, ούτε τρύπες στα αυτιά. Είναι εξωγήινος. Ράσελ, για τη βοήθεια προς τους ηλικιωμένους. Εν τω μεταξύ κατευθείαν από το ταξίδι πήγαν εκεί. Ρουνιάδες. Γιώργο, πριν κάνεις το τελευταίο σχόλιο, να πω το fun fact. Ναι, ρίχτω. Τέλεια. Λοιπόν, τα μπαλόνια που σήκωσαν το σπίτι στην ταινία ήταν 10.297. Αλλά στην πραγματικότητα, για να σηκωθεί ένα τέτοιο σπίτι, θα χρειαζόντουσαν 26.500.000 μπαλόνια. Ενδιαφέρον, έτσι. Αλλά θα κλείσουμε με το ότι το σπίτι πήγε και έκατσε από μόνο του ακριβώς στο σημείο που έπρεπε. Αχ. Αν θες να μάθεις την πραγματική ηλικία του Καρλ και του Τσάρλς Μανς, δες αυτό το βίντεο. Ενώ αν θες να μάθεις διάφορες λεπτομέρειες που δεν πρόσεξες στην ταινία, δες αυτό το playlist. Έχει διάφορα από διάφορες ταινίες. Τα λέμε. Τσιου.